Αμέσως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Φίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που Γεια είστε εδώ. Γεια σας, κύριε Φίλη, τι κάνετε? Όσο μπορούμε καλά με τις μέρες αυτές, όλοι έχουμε τις επιβαρύνσεις μας. Σωστό. Αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το άνοιγμα των σχολείων, κύριε Φίλη, διότι ανοίγει την Δευτέρα η Τρίτη Λυκείου. Ακολουθούν οι δύο τάξεις επίσης του Λυκείου και μετά ενδέχεται να έχουμε άνοιγμα δημοτικών και γυμνασίων. Ανάποδα. Έχουμε γυμνάσιο και μετά τα δημοτικά, ναι, ναι, ενδέχεται. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που ξέρετε δίστανται οι απόψεις των επιστημόνων και στην Ελλάδα, ναι, και στο εξωτερικό. Γι' αυτό η κάθε χώρα ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν ανοίγουν τα σχολεία τώρα το καλοκαίρι, πάνε Σεπτέμβριο, και στην Αμερική το ίδιο. Άλλες τα ανοίγουν πιο διστακτικά από ότι η Ελλάδα. Η Ελλάδα, η κυβέρνηση, πήρε μια πολιτική απόφαση συνεπώς, όπου δεν υπάρχει μια επιστημονική άποψη, μια πολιτική απόφαση να ανοίξει τα σχολεία. Mm-hmm. Όμως διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα πολύ σοβαρά που πρέπει να απαντηθούν στην προετοιμασία. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα θέμα που διερωτάται ο κόσμος. Γιατί τα ανοίγουμε για 10 μέρες? Ούτε καν 10 μαθήματα δεν θα είναι. Θα είναι 6 τα μαθήματα των παιδιών. Για ποιο λοιπόν λόγο τα ανοίγουμε τα μαθήματα τα σχολεία? Παιδαγωγική λογική δεν υπάρχει καμία. Ναι. Ίσως να υπάρχει μια προσπάθεια πολιτική. Άρα, εσείς, αν ήσασταν στη θέση της κυρίας Κεραμέως, θα προτιμούσατε να μην ανοίξετε τα σχολεία καθόλου, μόνο τρίτη ηλικία, ας πούμε? Ναι, βεβαίως. Και πτυχιακές στα πανεπιστήμια. Παρά το γεγονός ότι οι επιστήμονες έχουν, η Επιστημονική Επιτροπή έχει κάνει άλλη πρόταση, κύριε Φίλη. Μα είναι διστάμενες οι απόψεις και εδώ και στο εξωτερικό. Ναι. Είναι διστάμενες οι απόψεις επιστημονικά. Γιατί πρέπει να έχει μια ζαριά? Είναι επικίνδυνη αυτή η επιλογή. Άρα να υποθέσω ότι στηρίζεται και την κινητοποίηση της ΟΛΜΕ. Δεν στηρίζω κινητοποίηση. Δεν είναι δουλειά μου εμένα να στηρίζω κινητοποίηση. Η ΟΛΜΕ από το δικό της δρόμο θέτει δύο ζητήματα. Πρώτον, προϋποθέσεων για να ανοίγουν τα σχολεία. Και εδώ βλέπετε ότι πηγαίνει ο ΕΟΔΗ, στέλνει ένα κείμενο και λέει ότι πρέπει κάθε 7 τετραγωνικά να υπάρχει ένα παιδί. Αυτό το Σάββατο το βράδυ. Την Κυριακή του Υπουργείου ακυρώνει το κείμενο, την εισήγηση, την απόφαση του ΕΟΔΗ και θα στείλω εγώ άλλες οδηγίες. Δηλαδή, τι κάνει η κυβέρνηση, τους ειδικούς θα τους ακούει? Δεύτερον, υπάρχει το ζήτημα της σχολικής υποδομής. Είναι κακή, θέλει βελτίωση και μπορεί το καλοκαίρι να τη βελτιώσουμε. Και πρέπει να τη βελτιώσουμε. Βρύσες, τουαλέτες κλπ. Τρίτον, υπάρχει το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πολλοί είναι 60 και πάνω, ναι, και έχουν και υποκείμενα νοσήματα. Ναι. Μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε αν οι άνθρωποι κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού? Ερώτημα γι' αυτό. Ναι, αυτό που έχει αποφασιστεί ως τώρα, κύριε Υπουργέ, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε να διδάξουν? Δηλαδή, αυτό γνωρίζουμε. Αυτό έχει αποφασιστεί. Αυτό έχει αποφασιστεί. Θα πάνε να διδάξουν παρά το γεγονός ότι έχουν υποκείμενο. Ναι. Εκτός αν κάποιος πει όχι. Mm-hmm. Και μάλιστα ο αναπληρωτής δεν μπορεί να πει και όχι, χάνει τη δουλειά του. Δεν του δίνει άδεια ειδικού σκοπού τον αναπληρωτή. Και έχουμε 40.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικού σήμερα. Το λέω γιατί, αυτό, για παράδειγμα, οι μαθητές που έχουν στο σπίτι τους άτομο ευπαθούς ομάδας έχουν με το δικαίωμα να κάνουν μια δήλωση να μην πάνε. Και θα πάνε οι καθηγητές, αυτό λέω, που κάποιος μπορεί να είναι ανήκει σε ευπαθείς ομάδες. Αλλά βλέπω ότι ο καθηγητής μπαίνει σε διλήμματα ο άνθρωπος. Και για τα παιδιά μπαίνει σε διλήμματα ο καθηγητής. Γιατί έχει μια προσωπική σχέση. Πάω, δεν πάω, τι κάνω. Υπάρχει μια γενική, όπως βλέπετε, αναστάτωση με αυτή την, ναι, απόφαση, χωρίς να υπάρχει κέρδος παιδαγωγικό. Τώρα, ναι, ναι, και ένα δεύτερο θέμα το οποίο έχει τεθεί από την ΟΛΜΕ, ναι, και το θεωρώ σημαντικό, και έχει να κάνει με την ποιότητα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Πρέπει να γίνει, βεβαίως. Γίνανε βήματα. Σε όλο το δημόσιο, άκουσα και νωρίτερα, γίνανε βήματα. Την εκπαίδευση ελάχιστα. Ναι. Ελάχιστα. Διότι δεν είναι δυνατόν να κάνει μάθημα τα παιδιά με κλειστές τις οθόνες. Έτσι γίνεται. Με κλειστές οθόνες τα μαθήματα σήμερα. Σαν να έχεις τηλέφωνο, όχι κομπιούτερ. Ναι. Επίσης, το μάθημα που κάνουν είναι το μάθημα της αίθουσας. Μα δεν είναι αυτό η εξαπόσταση εκπαίδευση. Δεν είναι η μετοπική διδασκαλία. Θέλει άλλο πράγμα η εξαπόσταση εκπαίδευση και είμαστε ανέτοιμοι. Θέλει δουλειά όλο αυτό. Οι οποίοι δώσαν, ναι, μεγάλη μάχη, ναι, για αυτές τις μέρες και πετύχαν μερικά πράγματα οι άνθρωποι, ούτε επιμόρφωση έχουμε. Ούτε εργαλεία, ναι, έχουμε. Με το κομπιουτεράκι του καθένα, το σπίτι του. Για να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Ναι, ναι. Ο τρόπος που πάει να γίνει η εξαποστάσεως εκπαίδευση με την πλατφόρμα που έχει επιλεγεί η WebEx είναι ανοχήρωτη στον κάθε hacker που μπαίνει μέσα. Α, δεν είναι ασφαλής, ναι, η πλοήγηση, λέτε. Μάλιστα. Δεν είναι ασφαλής, βεβαίως. Ναι. Με αποτέλεσμα η αίθουσα, το μάθημα της αίθουσας, να μπορεί να γίνει
η σκηνή θέα της γειτονιάς και της πόλης. Μάλιστα. Δηλαδή σπάει ο δεσμός εμπιστευτικότητας ανάμεσα στο δάσκαλο και στο μαθητή. Μιας και συζητάμε για τα σχολεία, από τις εικόνες που είδατε χθες το βράδυ στην Αγία Παρασκευή, ανησυχείτε για το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι όλη η κοινωνία η οποία έδωσε μάχη και ήταν πολύ πειθαρχημένη αυτό το διάστημα, τώρα και με τον καιρό που έχει μπροστά το καλοκαίρι, αρχίζει να ξεφεύγει. Αυτό είναι αλήθεια. Τα παιδιά, οι έφηβοι, ακόμη περισσότερο πιέζονται. Αυτό είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Γι' αυτό χρειάζεται να μην παίρνουμε αψυχολόγητες αποφάσεις. Και το άνοιγμα των σχολείων είναι μια αψυχολόγητη απόφαση. Δεν μας οδηγεί. Μακάρι να μην συμβεί τίποτα, το τονίζω. Μακάρι. Ναι. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν διεθνείς έρευνες. Και δημοσιεύουν οι New York Times μια έρευνα, χθες του δημοσίευσαν, δύο έρευνες, διεθνείς. Μία συνεργασία κινέζικων και αμερικανικών ιατρικών αρχών. Και μία άλλη που είναι, γίνεται η επίσημη της Γερμανίας, του κυρίου Τσόδρα, ας πούμε, της Γερμανίας. Ναι. Όπου και οι δύο λένε ότι τα παιδιά μεταδίδουν. Μπορεί να μολύνονται λιγότερο, ναι, αλλά μεταδίδουν. Άρα σε παρόμοιες τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Φίλη, υπαίθριων πάρτι, συναθρήσεων ή συγκεντρώσεων, θα πρέπει να παρεμβαίνει η αστυνομία, να προχωρά στις συλλήψεις, να την διακόπτει? Όχι, τι θα πρέπει να γίνει? Όχι, δεν λύνεται το πρόβλημα με την αστυνομία τώρα. Πού θα βάλουμε πίσω από κάθε γονιό και πίσω από κάθε παιδί από ένα αστυνομικό, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη συζήτηση, μια συνεννόηση και τα παιδιά να βρουν τρόπους. Με μια προσοχή να διασκεδάσουν κιόλας. Καμία αντίρρηση. Δεν θα περάσουμε ένα καλοκαίρι πένθους. Θα είναι ένα καλοκαίρι που θα προσπαθήσει να διασκεδάσει και ο κόσμος. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν γίνεται με την αστυνομία να υπάρχουν τα μέτρα, να υπάρχει η εποπτεία της αστυνομίας. Καμία αντίρρηση. Αλλά κυρίως η συνεννόηση με τα παιδιά. Και αν κάτι να αξιοποιήσουμε μεθαύριο που είναι τα σχολεία, είναι αυτό. Συζήτηση για αυτά τα θέματα. Όχι για τα μαθηματικά και τα αρχαία. Για αυτά τα θέματα. Μια κοινωνικοποίηση των παιδιών. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Φίλη. Σύντομη απάντηση, παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί το Σάββατο. Τους κάλεσε ο κύριος Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για τη Μαρφίν. Τι εννοείται τα πρέπει? Αν πρέπει να πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Τι εννοώ αυτό? Να το πω διαφορετικά. Οφείλουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να πάνε στην εκδήλωση που κάνει η κυβέρνηση για την Μαρφίν? Καταρχήν να σας πω γιατί δεν πρέπει να μιλάμε με όρους τόσο πολύ εκμετάλλευσης μιας τραγωδίας. Η πολιτεία οφείλει να βρει τους δολοφόνους. Ναι. Το τονίζω. Τόσα χρόνια η πολιτεία δεν έχει βρει τους δολοφόνους. Άρα καλώς ξανανοίγει το φάκελο Χρυσοχοίδης. Και τότε, πώς το ανοίγει, αφού ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν τότε υπουργός και δεν έκανε τίποτα. Τι πιο φάκελο ανοίγει? Ανοίγει, τώρα ανοίγει ξανά. Έδωσε εντολή να ανοίξει ο φάκελο. Μα σας λέω τώρα, τι σημαίνει ανοίγει? Ο Χρυσοχοίδης ήταν υπουργός και τότε. Είναι και τώρα. Ποιο φάκελο ανοίγει? Δεύτερον, όσους συνέλαβε η αστυνομία και παρέπεμψε ως υπαίτιους, αθώθηκαν από τη δικαιοσύνη. Ναι. Τρίτον, και δεν φταίει η δικαιοσύνη, προφανώς δεν υπήρχαν στοιχεία mm-hmm. για να το αθώσει η δικαιοσύνη. Τρίτον και σημαντικότερο, υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίου που καταδικάζουν την εργοδοσία, την τράπεζα, ότι έβαλε μέσα τους εργαζόμενους, ότι δεν πήρε μέτρα προστασίας τους, ότι δεν υπήρχε ασφάλεια στο κτίριο. Καλώς. Αλλά πρέπει να βρεθούν και οι ένοχοι. Κάποιοι κάψανε. Επαναλαμβάνω, ναι. Δεν, όχι με εξαγγελίες υπουργών. Πρέπει να είναι διαρκής ημέρα για να βρεθούν. Τούτο δεδομένο λοιπόν. Όταν η πολιτεία δεν έχει κάνει το καθήκον της, δεν μπορέσε να εξηχθιάσει ένα τόσο στιγερό έγκλημα. Χάθηκαν ζωές νέων και εργαζομένων στο κέντρο της Αθήνας. Όταν λοιπόν δεν μπορεί να εξηχθιάσει αυτό το έγκλημα. Τώρα κάνουμε μνημόσυνα δεκαετίας. Είναι ένα μήνυμα όμως, αν πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ότι κανένα το πολιτικό μήνυμα σύστημα δεν είναι. Θέλει. Κατά την προσωπική μου γνώμη, το μήνυμα είναι η πολιτεία να βρει τους ενόχους. Όλα τα άλλα είναι επικοινωνιακή πολιτική. Γεια σας, κύριε Φίλη. Και λυπούμε που πάνω σε τρεις νεαρούς νεκρούς εργαζόμενους πάνε να παιχνίδι επικοινωνιακό παιχνίδι. Να είστε Γεια καλά, σας, κύριε Φίλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.